είναι κοινοτική οδηγία. Δεν το ξέρουν. Είναι κοινοτική οδηγία. Και φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Η κοινή αγροτική πολιτική είναι κοινοτική πολιτική και φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η Ελλάδα από χώρα που παρήγαγε ζάχαρη και έχει αυτάρκεια και εξαγωγές εισάγει το 50%. Να σας πάρω προϊόν το προϊόν. Αυτά τα πράγματα τα ξέρουν, τα κρύβουν. Δεν τα λένε ή κοροϊδεύουν το λαό ότι εγώ θα πάω στο Eurogroup, θα τους πω πετάξτε τα μολύβια κάτω, εδώ ο κόσμος πεινάει. Και κάτι έγινε μετά, θα τους πει δηλαδή ο νέος πρωθυπουργός πετάξτε τα μολύβια κάτω και το Eurogroup θα φοβηθεί και θα πει αλλάζω εγώ, σας δίνω 100 δις αλλά δεν ζητάω τίποτα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να συζητήσουμε μια σοβαρότητα πλέον γιατί υπάρχει και πείρα. Και στη βάση αυτή σαν κόμμα δίνουμε τη δική μας συμβολή όσον αφορά τα κινήματα. Πλατιάζω αλλά μου βάζετε πολλά θέματα. Κινήματα. Λοιπόν είναι λάθος. Έτσι, είναι λάθος αυτό που λέτε. Ότι το ΚΚΕ απέχει από την πολιτική αλληλεγγύης. Είναι λάθος. Το ΚΚΕ συμμετείχε σε ποιο πράγμα. Στις πλατείες μιλώντας. Ακούστε. Καταρχήν το κίνημα των αγανακτισμένων, αυτό που οριοθετήθηκε σαν κίνημα, η πάνω πλατεία και η κάτω πλατεία, είναι αυτό που τροφοδότησε την πάνω πλατεία, τη Χρυσή Αυγή και την κάτω πλατεία, το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το κίνημα των αγανακτισμένων. Αυτό είναι το θέατρο που πεζόταν, με συγχωρείτε. Και μιλάμε, ό,τι είπαμε τότε σας λέω και τώρα. Αυτό είναι το θέατρο που πεζόταν καθημερινά και όχι τις συγκεκριμένες Κυριακές που χιλιάδες χιλιάδων κόσμου κατέβηκαν στην πλατεία. Αυτό ήταν ένα, οι χιλιάδες χιλιάδων που κατέβηκαν και θεώρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να διαδηλώσουμε να και το άλλο το καθημερινό ήταν το θέατρο της πάνω πλατείας, το κλέφτες πολιτικές, το Μούτζες, το Όλοι στη Γουδί, όλο αυτό το σκηνικό το οποίο το χάιδεψαν όλα τα πολιτικά κόμματα εκτός από το ΚΚΕ. Και αυτό το σκηνικό, το Όλοι στο Γουδί και οι κλέφτες, είναι που θέργεψε τη Χρυσή Αυγή. Ο κ. Μπογιόπουλος δεν είπε κάτι τέτοιο, επιτρέψτε μου. Είπε ότι όταν ερχόταν στις πλατείες, εμείς φεύγαμε. Και ο κ. Μπογιόπουλος είναι από τα στελέχη σας. Ακούστε, ο κ. Μπογιόπουλος είναι μέλος του κόμματος δημοσιογράφου. Δεν είναι δικά μας πράγματα. Ξαναλέω, ο Νίκος Μπογιόπουλος είναι δημοσιογράφος του κόμματος. Πού ήξερε τι γίνεται στην πλατεία. Εγώ λοιπόν σας απαντώ, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τις θέσεις που πήραμε για την πλατεία. Και σας λέω λοιπόν ότι υπάρχουν οι συγκεκριμένες μέρες των χιλιάδων και υπάρχει και το θέατρο της πλατείας. Εμείς επιμένουμε. Τώρα ο άνθρωπος Γιώργος έχει άλλη γνώμη, έχει τη γνώμη του. Τι να κάνουμε τώρα. Την κατέθεσε ο άνθρωπος, τελειώσαμε. Άλλο συζητάμε. Τη θέση του ΚΚΕ προφανώς συζητάτε. Δεύτερο, οργανωμένα, συγκροτημένα, τα μπλοκ του Πανεργατικού Μετώπου πήγαν όλες τις φορές στην πλατεία Συντάγματος και έκατσαν. Και σας θυμίζω ότι ακριβώς επειδή κάτσαμε είχαμε νεκρό στο Σύνταγμα. Είχαμε νεκρό από τους διαδηλωτές του ΠΑΜΕ. Και τέλος σας θυμίζω ότι στην τελευταία κινητοποίηση για τη Μέρκελ, επειδή είσαστε εδώ δεν είσαστε εκεί για να ξέρετε, μέχρι να έρθει η διαδήλωση Λαοθάλασσα του ΠΑΜΕ αυτόν τον Οκτώβριο, το Σύνταγμα ήταν αδιανό με 3.000 ανθρώπους. Όταν ήρθε το ΠΑΜΕ γέμισε, κάτσαμε εκεί μέχρι αργά το βράδυ μαζί με άλλο κόσμο. Αλληλεγγύη. Πιθανόν δεν έχετε ακούσει ότι ένα σημαντικό κομμάτι της δράσης μας είναι η επανασύνδεση σε ρεύματα, σε σπίτια που τους κόβουν το ρεύμα, είναι τρόφιμα σε κόσμο που υποφέρει, είναι σπάσιμο του 5 ευρώ στα νοσοκομεία, είναι συγκεκριμένες προσπάθειες στους μεγάλους δήμους πρώτα απ' όλα, να δοθεί άμεση λύση από τους Δήμους γιατί είναι υποχρέωση των Δήμων. Στα πλαίσια αυτά, στο βασικό Δήμο της χώρας, στην Αθήνα, είμαστε εμείς που πρωτοστατούμε σε μια σειρά ενέργειες ώστε να παίρνουν συσίτιο καθημερινά 1.100 παιδιά σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας. Με δικές μας προσπάθειες και εννοείται και με συμμετοχή και με συμβουλή και με θετική στήριξη του Δήμου. Θέμα πατάτας. Πείτε μου εσείς σήμερα τι γίνεται με την πατάτα. Και πείτε μου αν είχε δίκιο το ΚΚΕ που λέγεται το εξής. Αυτό βοηθάει στην συγκεκριμένη στιγμή να πάρουμε φτηνή πατάτα. Μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Δεν μπορεί. Τι γίνεται σήμερα με την πατάτα.
η Αιγύπτου, η Κύπρου, οι εισαγωγές στα πλαίσια της ΚΑΠ. Ξέρετε, το να πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα έχει και κόστος, αλλά είναι τέτοια η κατάσταση που πολύ γρήγορα πιστεύω ότι τα πράγματα παίρνουν τις πραγματικές τους διαστάσεις. Αλλά όχι λογικές, πώς να το πω, ότι το ΚΚΕ δεν ασχολείται με την αλληλεγγύη, δεν ασχολείται με τον κόσμο που υποφέρει σήμερα και που πεινάει. Κύριε Σαφιανέ, θα ήθελα να μας μιλήσετε για τις επισκέψεις που είχατε σήμερα και με τις συναντήσεις με τους εργαζομένους, τα προβλήματα που σας μετέφερα, αλλά και ποιες θα είναι οι δράσεις σας από εδώ και πέρα ώστε να επιληθούν αυτά. Και ένα δεύτερο, παλαιότερα δημοσιεύματα έθεταν θέμα ηγεσίας στο ΚΚΕ, αν ισχύει κάτι τέτοιο. Το συνέδριό μας θα εκλέξει νέα Κεντρική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή θα εκλέξει νέο Γενικό Γραμματέα. Και μετά θα εκλεγούν και τα υπόλοιπα όργανα. Όλοι κλεινόμαστε, κανένας στο ΚΚΕ δεν είναι έξω από την κρίση και κρατάτε κάτι το οποίο το ξέρετε, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει συλλογική ηγεσία. Δεν είναι ούτε κόμμα Προέδρου, ούτε κόμμα Γραμματέα, ούτε κόμμα Αρχηγού. Έχει συλλογική ηγεσία. Με βάση λοιπόν αυτά τα ζητήματα θα μας απασχολήσουν στο πλαίσιο του δεύτερου θέματος που θα εκλέξουμε τη νέα Κεντρική Επιτροπή και η νέα Κεντρική Επιτροπή θα αξιολογήσει, θα σταθμίσει και θα εκλέξει τον Γραμματέα. Όσον αφορά την επίσκεψη, κοιτάξτε, μου έκανε εντύπωση, συζητούσαμε σχεδόν μια ώρα στη ΔΕΗ. Μια ώρα. Στο κέντρο της συζήτησης ήταν η άλλη πρόταση εξουσίας. Αυτή ήταν στο κέντρο της συζήτησης. Το αν είναι ρεαλιστικό αυτό που λέμε, το αν μπορούμε να συγκρουστούμε, το αν μπορούμε να τα βάλουμε με τους ισχυρούς. Γιατί ο κόσμος τα ζει τα προβλήματα, τα ξέρει. Δεν χρειάζεται να πάω εγώ να του πω ότι δεν έχεις να πληρώσεις τα χαράτσια, ότι δεν έχεις ο μισθός σου εκείνο το άλλο. Τα ξέρει τα προβλήματα. Ταυτόχρονα όμως τον έχουν εγκλωβίσει ότι δεν γίνεται αλλιώς. Δείτε την τελευταία δημοσκόπηση, επειδή τη σχολίαζα και όλα στο Μέγκα τη Δευτέρα το βράδυ. Την ίδια στιγμή που ο κόσμος νιώθει αυτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λέει, την ίδια στιγμή έχει ένα πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα που στο σύνολό του, από τη Χρυσή Αυγή μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ και εννοείται και οι τρεις συγκυβερνώντες, λένε ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν μπορείς, πώς να το πω, αυτός ο κόσμος λοιπόν που περνάει όλα αυτά που περνάει, που αγανακτεί, που οργίζεται, δεν βλέπει μπροστά του διέξοδο. Και φυσικά δεν αποτελεί διέξοδο το να θέλω σαν ικανότερος διαπραγματευτής και διαχειριστής να, πώς να το πω, φύγετε εσείς από την κυβέρνηση, να έρθουμε εμείς στην κυβέρνηση και στη θέση του τρίο που βλέπουμε να δούμε τον Τσίπρα, τον Καμένο και ποιον άλλον θα προκύψει. Γιατί το παζάρι, το μεταγραφικό συνεχίζεται. Όταν οι υπουργοί του Γεωργίου Παπανδρέου, του Γιώργου Παπανδρέου μάλλον, έτσι, είτε με την πρώτη προσχώρηση είτε με τη δεύτερη που ετοιμάζεται, γίνονται συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ. Χρειάζεται να σηματοδοτήσουμε τι σημαίνει η ριζική αλλαγή. Αν δεν το σηματοδοτήσει αυτό στον κόσμο, ξέρετε τι αποτέλεσμα θα έχει, αυτό που ζούμε σήμερα. Αυτό που ζούμε σήμερα. Δηλαδή, έχεις αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα, την αριστερά. Η αριστερά είναι αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα και μάλιστα ριζοσπαστική αριστερά. Και τι γίνεται στον κόσμο, υπάρχει στον κόσμο, υπάρχει κλίμα, υπάρχει διάθεση αγωνιστική, υπάρχει κόσμος που βγαίνει στους δρόμους. Αν δεν κατέβουν οι κομμουνιστές και οι δυνάμεις του πάμε στις απεργίες, είναι τρεις και ο κούκος. Και δεν το λέμε αυτό με την έννοια, πώς να το πω, την. Να πάρουμε εμείς τις δάφνες. Αλλά όταν πείθεις έναν κόσμο ότι δεν γίνονται εδώ εντός και με το ευρώ και με το έτσι και με το άλλο και με το παράλλο, αυτό δεν οδηγεί τον άλλον ο οποίος θα απεργήσει, θα διεκδικήσει, θα παλέψει. Γιατί όταν ο άλλος κινείται με τη λογική ρίχνω μια ψήφο, δεν μπορώ άλλο με αυτού σας δω και κάτι άλλο, αυτό δεν έχει ριζοσπαστισμό μέσα του και αυτό φαίνεται. Φαίνεται στην πράξη, φαίνεται στον αγώνα που θα κάνει στην απεργία, γιατί ο άλλος θα φοβάται την απόλυση, θα φοβάται να μειωθεί ο μισθός, θα φοβάται εκείνο, θα φοβάται να μην πληρώσει το χαράτσι γιατί μπορεί να το κόψουν. Το ζητούμενο λοιπόν για μας αυτό είναι, ο λαός μας να καταλάβει ότι έχει τη δύναμη, ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει νόμο το δίκαιο του, να φέρει τα πάνω κάτω. Και εν πάση περιπτώσει η ζωή του απάνω κάτω ήρθε. Ας φέρει τα πάνω κάτω και στο σύστημα.
αλλά αυτό δεν γίνεται με εναλλαγή, γίνεται με ανατροπή. Ναι. Δεν καταλαβαίνω βέβαια για ποιο λόγο υπάρχουν αυτά τα μεγάλα ποσοστά στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι τελικά αυτό που έδωσε, που έκανε το λαό να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια τι είναι τελικά και αυτό που έκανε να ψηφίσει και η Χρυσή Αυγή. Και έχουμε αυτά τα φαινόμενα που έχουμε στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Πίτσης σας ρώτησε και για τις συναντήσεις που είχατε σήμερα το πρωί στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Αν θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια. Με τους εργαζόμενους συζητήσαμε, με τους άλλους συντρόφους, αλλά η συζήτηση ήταν γύρω από αυτό, το πρόβλημα της εξουσίας. Ποια είναι η λύση, η πολιτική που προτείνεται. Φυσικά, εγώ αναφέρθηκα και στο θέμα της ΔΕΗ. Από ποια σκοπιά. Της ιδιωτικοποίησης. Η πορεία ιδιωτικοποίησης είναι διαμορφωμένη και μάλιστα γίνεται με την εφαρμογή, την πλήρη εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας. Μέχρι τώρα είχαμε την εφαρμογή της οδηγίας όσον αφορά τη διανομή, τώρα μπαίνουμε και στην εφαρμογή, στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ιστορία με τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες, πήγε στράφη, βλέπετε που έχει πάει το πράγμα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, ένα βήμα έχει ετοιμαστεί στην διαδικασία του σπασίματος της ΔΕΗ, στην περιβόητη μικρή ΔΕΗ. Το κέντρο του ενδιαφέροντος είναι το ενεργειακό πεδίο της Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, αυτό είναι το κέντρο. Αυτό καθορίζει, αν θέλετε, και τη δυνατότητα που έχει η Ελλάδα να έχει αυτάρκεια στην παραγωγή ενέργειας και η οποία φυσικά στα πλαίσια αυτής της οικονομίας δεν πρόκειται να υπάρξει. Ταυτόχρονα, εγώ επισήμανα στους εργαζόμενους της ΔΕΗ να σκεφτούν τι σημαίνει ανταγωνιστικότητα. Η περιβόητη για την οποία όλοι μιλάνε. Ανταγωνιστικότητα σημαίνει, αντί για μόνιμοι εργαζόμενοι, να υπάρχουν αυτή τη στιγμή συμβασιούχοι, δίμηνα, οχτάμηνα, μπλοκάκια, εργολάβοι, κάθε μέσο και μορφή δηλαδή, ώστε να κοστίζει όσο γίνεται πιο φτηνός και πιο ευέλικτος ο εργάτης, ο εργαζόμενος. Την ίδια ώρα που φυσικά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με αυτούς τους όρους δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής, δηλαδή το λαϊκό νοικοκυριό, πληρώνει πιο φθηνό ρεύμα και δεν είναι μόνο τα χαράτσια και τα δημοτικά τέλη. Έχουν γίνει 13 αυξήσεις στο ρεύμα, είτε μέσω ΦΠΑ, είτε μέσω κιλοβατόρες, από την αρχή της κρίσης, από το τέλος του 9 μέχρι και την τελευταία που την αποφασίσανε στις αρχές του 13. Όλα αυτά, πώς να το πω, από όπου και αν το πιάσεις, πρέπει να καταλήξει ένα διατάφτα. Τι μπορώ να κάνω εγώ για να αντιμετωπίσω την κατάσταση. Η δική μου λοιπόν πρόταση την αντιμετωπίζει. Την αντιμετωπίζει, αλλά αυτό προϋποθέτει όμως ένα λαό αποφασισμένο, οργανωμένο, που συγκρούεται. Γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται. Το άλλο είναι παραμύθιασμα. Το άλλο είναι να συμπράξω σε μια κυβέρνηση και να πω τι να κάνουμε, ενώ μπορεί να καταργηθεί η ανεργία, δεν την καταργώ γιατί δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό και διαχειρίζομαι την ανεργία. Και σας λέω, αντί για κοινωνικά προγράμματα εργασίας 135 ημερών, εγώ σας πάω 145 μέρες τα κοινωνικά προγράμματα. Και αντί για 600 ευρώ, σας πάω 650. Ζεις έτσι. Γιατί από αυτή την κατάσταση μας έχουν οδηγήσει στο να έχουν μειωθεί οι ίδιες οι απαιτήσεις του κόσμου. Να προσαρμόζει τις απαιτήσεις του όλο ένα και προς τα κάτω. Ξέρετε ότι αν αλλάξει η κυβέρνηση, δηλαδή, και υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση, θα το λύσει το πρόβλημα της ενεργείας? Δεν μπορεί να το λύσει, αν δεν συγκρουστεί. Δεν μπορεί να το λύσει. Μα ούτε υπόσχονται ότι θα το λύσουν. Έχετε ακούσει στο ΣΥΡΙΖΑ να λέει θα καταργήσουν την ανεργία? Όχι. Εδώ φτάσαμε στο εξής αμίμητο, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, όσοι μας καλούσαν, ας σκεφτούν, στην παρουσίαση του φορολογικού νομοσχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ να μπει εξής πλευρά, ότι στην εισήγηση ότι αναπτύσσεται στη χώρα μας μια επικίνδυνη τάση να μην πληρώνουν τους φόρους τους ο κόσμος. Φυσικά δεν έχει και λοιπά, αλλά είναι επικίνδυνο το να περάσει μια λογική «δεν πληρώνω τους φόρους», γιατί θα το βρει μπροστά της και η δική μας κυβέρνηση. Αυτά στην εισήγηση που κάναν. Για να παρουσιάσουν τις αερολογίες. Γιατί δεν παρουσιάσαν ούτε αφορολόγητο, ούτε εκείνο, ούτε τ' άλλο. Γενικά περί θα χτυπήσω τη φοροδιαφυγή. Και ο Κουβέλης τα λέει και ο Σαμαράς τα λέει αυτά. Θα χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή.